δίκη των 35 συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της παράνομης παραμονής σε δημόσια υπηρεσία. Αδίκημα, Λίνα, που όπως θυμάσαι αφορά την εισβολή που είχαν κάνει τα μέλη του ΠΑΜΕ στο Υπουργείο Εργασίας στις 4 Φεβρουαρίου. Από νωρίς το πρωί, μέλη του ΠΑΜΕ αλλά και του Συνδικάτου Μεταλλού είχαν μαζευτεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να συμπαρασταθούν στους κατηγορούμενους, κάνοντας μάλιστα λόγο για προβοκάτια της κυβέρνησης σε βάρος των εργαζομένων. Η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ έδωσε επίσης από πολύ νωρίς το παρόν, αφού ήταν και στη συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως, αλλά και στα δικαστήρια. Η κυρία Παπαρίγα, Λίνα, έκανε λόγο για προσπάθεια τρομοκράτησης του λαού, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι τυχαία η βόμβα που έριξε η κυβέρνηση για την αλλαγή στον απεργιακό νόμο. Ενώ όσον αφορά την δίκη, η κυρία Παπαρίγα είπε ότι οι μάρτυρες δεν μπορεί να μην είχαν ακούσει ότι υπάρχει σήμερα δίκη. Δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν την κατηγορία, υπονόησε η κυρία Παπαρίγα, γι' αυτό δεν ήρθαν. Δεν ξέρω, είπε, αν θέλουν μέχρι τις 12 Ιουνίου να ετοιμάσουν μια χαλκευμένη κατηγορία. Έχουμε δικαίωμα να σκεφτόμαστε και. Ήδη ξεκίνησε με κατηγορία ότι κατέστρεψαν το Υπουργείο και τώρα πάνε με ένα πλημέλημα, ας μην το ερμηνεύσω νομικά, ότι μπήκαν στο Υπουργείο τάχα να το καταλάβουν ή να καταλάβουν ένα δημόσιο χώρο. Το Υπουργείο είναι χώρος επίσκεψης των εργαζομένων, συζήτησης ή αν θέλετε και διαλόγου και διαξυφισμών με τον Υπουργό. Τίποτα παραπάνω δεν έγινε, όμως η κυβέρνηση θέλει να τρομοκρατήσει το λαό και άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι έριξε αυτή τη βόμβα για την αλλαγή του νόμου περί απεργιών για να δοκιμάσει να εξοικειώσει την κοινή γνώμη και σίγουρα θα το φέρει. Γι' αυτό έχει σημασία ο αγώνας σήμερα για να εμποδίσουμε τα χειρότερα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι να εξασφαλίσουν αγωνιστικές, δημοκρατικές και συλλογικές διαδικασίες και καμία βουλή, καμία κυβέρνηση δεν έχει λόγο να ασχολείται με το πώς θα συνδικαλίζονται και πώς θα αγωνίζονται οι εργαζόμενοι. Μήπως να παίξω όλα αυτά, απ' έξω δεν είναι μόνο εδώ. Τι απ' έξω. Από την Τρόικα, από την Ευρώπη. Άκουσε να δεις. Εάν η αστική τάξη της χώρας μας και τα κόμματα δεν ήθελαν την Τρόικα, τότε έπρεπε προπολού να έχουν αποφασίσει την αποδέσμευση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην τα ρίχνουμε όλα στους απ' έξω. Συνεταιρά.